Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο ενεργειακός χάρτης της Ελλάδας αλλάζει και απόψε έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να είστε μαζί μας απόψε, γιατί σίγουρα είναι μια κομβική στιγμή για την Ελλάδα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Όπως κλείνει ο χρόνος, να ξεκινήσουμε λίγο εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Έχει η κυβέρνηση ουσιαστικά δεχτεί κριτική από την αντιπολίτευση ότι κατά κάποιο τρόπο ο προϋπολογισμός είναι αντιαναπτυξιακός και πολλές φορές λέει ότι η κυβέρνηση της αριστεράς δεν στηρίζει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή τις ιδιωτικοποίησεις. Ισχύει αυτή η θέση? Κοιτάξτε, ειδικά για το Υπουργείο Ενέργειας, εμείς έχουμε κλείσει δύο πολύ μεγάλες ιδιωτικοποίησεις. Αναφέρομαι στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΣΠΑ και ταυτόχρονα έχουμε τρεις ιδιωτικοποιήσεις εν εξέλιξη, διατηρώντας πάντα τη δική μας οπτική στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, διότι όπως ξέρετε ακυρώσαμε και όλες τις ιδιωτικοποιήσεις που είχαν σχεδιάσει προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία ήθελε πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα. Εμείς διατηρήσαμε μια προσέγγιση που συμφώνησαν και οι θεσμοί και η Τρόικα, ότι θα προχωρήσουμε σε αποεπένδυση και ιδιωτικοποίησης, διατηρώντας όμως τις υποδομές του ενεργειακού συστήματος σε δημόσιο έλεγχο. Και αυτό κάναμε ουσιαστικά και στην περίπτωση του ΑΔΜΙΕ που κρατήσαμε το 51%. Το κάνουμε τώρα στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, το φυσικό αέριο της χώρας. Οι υποδομές θα μείνουν δημόσιες, όλο το εμπορικό κομμάτι θα ιδιωτικοποιηθεί. Άρα η ιδέα ότι δεν προχωράμε, ίσα ίσα προχωράμε πολύ συγκροτημένα. Οι λιγνίτες της ΔΕΗ που εφαρμόζουμε την ιδιωτικοποίηση του 40% του λιγνητικού δυναμικού της ΔΕΗ, πάντα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Άρα δεν ισχύει. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε ένα πρόγραμμα, το ολοκληρώσαμε σε συμφωνία με τους θεσμούς, το οποίο περιλάμβανε και το στοιχείο των λεολογισμένων ιδιωτικοποιήσεων και κυρίως φυσικά τη δημοσιονομική σταθερότητα που θεωρούμε μεγάλο επίτευγμα της παρούσας κυβέρνησης, ότι πετύχαμε αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα. Να περάσουμε στο θέμα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, όπου και εκεί προγραμματίζονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στον ελλαδικό χώρο. Τον προηγούμενο μήνα μονογράφτηκε η Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιωμάτων για την εξόρυξη στο Ιόνιο και την Δυτική Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτή η επένδυση συγκεκριμένα για το Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες? Εμείς κλείσαμε όλο τον κύκλο των συμβάσεων, 7 τον αριθμό, που είχαν γίνει με τον πρώτο διαγωνισμό και φυσικά τους νεότερους διαγωνισμούς που κάναμε, που είναι και οι συμφωνίες που μόλις ολοκληρώθηκαν. Άρα τώρα έχει αποτυπωθεί πλήρως ο χάρτης των υδρογονανθράκων. Η έρευνα και η αξιοποίηση για τις περιοχές όπως το Ιόνιο μπορεί εν δυνάμει να φέρει τεράστια ωφέλη. Είναι και το ύψος των επενδύσεων και η φύση των επενδύσεων, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στις περιοχές. Ειδικά ορισμένα από τα ευρήματα στο Ιόνιο, όπως και στην νοτιοδυτική Κρήτη, θεωρούνται τα πιο σημαντικά και τα πιο προνομιούχα κοιτάσματα, εν δυνάμει κοιτάσματα. Άρα εξισορροπώντας αυτό με την εισαγωγή της πιο αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι μπορούμε συντεταγμένα να προχωρήσουμε και να πάρουμε όλο το οικονομικό όφελος ως χώρα και ως περιφέρεια. Υπενθυμίζω ότι μόνο η περιφέρεια παίρνει περίπου το 5% των εσόδων από την εξόρυξη, το ελληνικό δημόσιο το 20% και η τοπική περιφέρεια το 5%. Άρα θα υπάρξει ένας τεράστιο όφελος για, πέρα από όλα τα άλλα, απασχόληση και επενδύσεις συμπληρωματικές για την τοπική κοινωνία. Θα υπάρξουν λοιπόν ανταποδοτικά ωφέλη. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πότε θα περάσουν αυτές οι συμβάσεις και συγκεκριμένα για το Ιόνιο από την Βουλή? Οι δύο εκκρεμούσεις θα έρθουν μόλις
οι δύο εκκρεμούς, μία στο Ιόνιο και μία στην Κρήτη, θα έρθουν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία με το ελεκτικό συνέδριο, λογικά το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Τώρα, στο ίδιο θέμα, πότε θα νομοθετήσετε την απαγόρευση εξόρυξης υδρογοναθράκων με τη μέθοδο fracking, την υδραυλική ρογμάτωση, που γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, και αν, γιατί πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις αναρωτιούνται το ποιος θα πει το όχι τελικά στις εταιρείες εξόρυξης. Εμείς ακούμε πολύ προσεκτικά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και μία από τις κριτικές τους, ειδικά για ορισμένες χερσαίες περιοχές της χώρας, η κριτική τους ήταν ότι εν δυνάμει μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος. Άρα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που έχει κατατεθεί στη Βουλή και περνάει τώρα τις διαδικασίες, τις τυπικές, και θα ψηφιστεί τον επόμενο Γενάρη, υπάρχει η ρύθμιση η οποία απαγορεύει αυτή τη μέθοδο, ακριβώς για να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι θα προχωρήσουμε συντεταγμένα με τρόπους εξόρυξης οι οποίες είναι αποδεκτές και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έχετε εξαγγείλει και τη δημιουργία παρατηρητηρίου. Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του? Όλα τα στάδια της έρευνας και της εξόρυξης. Η ιδέα του παρατηρητηρίου είναι ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια 100% στο πώς χρησιμοποιείται η κάθε μέθοδος που έχει συμφωνηθεί, τι κάνουν οι εταιρείες σε κάθε στάδιο. Οι ήδη συμβάσεις και οι συμφωνίες έχουν πολύ ψηλό βαθμό προστατευτισμού. Το δημόσιο είναι παρόν σε όλες τις φάσεις. Mm-hmm. Το παρατηρητήριο έρχεται να ενισχύσει αυτό το μηχανισμό ελέγχου και διαφάνειας για να είναι 100% σίγουροι οι πολίτες ότι τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, εάν δει και διαπιστώσει ότι κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνει στη διαδικασία της εξόρυξης, μπορεί να παρέμβει και να σταματήσει η διαδικασία? Το παρατηρητήριο θα κάνει τις παρατηρήσεις του και το ελληνικό δημόσιο που επιτηρεί όλη τη διαδικασία θα πάρει τα αναγκαία μέτρα για να μην υπάρξει παραμικρή παρέκκληση από αυτά τα οποία είναι αποδεκτά. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα, στο που σχετίζεται ασφαλώς, τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Ας ξεκινήσουμε με τους στόχους και τις προτεραιότητες. Η ιδέα του Ενεργειακού Σχεδιασμού, του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για το 2030 είναι πάρα πολύ απλή. Εμείς ως χώρα έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και όλοι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι 28, συμφωνήσαμε για τους στόχους του 2030. Οι στόχοι αυτοί λοιπόν είναι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι, πρέπει να τους στηρίσουμε πλέον ως χώρα. Ο ένας στόχος λέει ουσιαστικά ότι το 2030 θα πρέπει το 32% της ενέργειας που καταναλώνουμε ως χώρα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο ενεργειακό μας μείγμα περίπου το 57% της ενέργειας θα είναι από ΑΠΕ. Mm-hmm. Άρα, ό,τι μειώνεται από λιγνίτη, ο λιγνίτης θα είναι στο 17% της ενέργειας που θα παράγει το 2030, θα το κερδίζουν οι ΑΠΕ. Και ό,τι αύξηση ενέργειας θα έχουμε στο μέλλον, θα έρχεται αποκλειστικά από ΑΠΕ. Αυτός είναι ο ένας στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι ότι πρέπει κάθε χρόνο να καταναλώνουμε 1,5% λιγότερη ενέργεια από τον προηγούμενο χρόνο. Είναι δύσκολη η στόχη, κύριε Υπουργέ, νομίζω. Είστε αισιόδοξος, θα τα καταφέρουμε. Μπορούν να δοθούν κίνητρα? Νομίζω ότι στη ΣΑΠΕ ξεκινάμε από καλή αφετηρία, γιατί σήμερα παράγουμε το 29% από ΑΠΕ. Η χώρα πλέον είναι πολύ προνομιακή και σε ήλιο και σε αέρα. Και ταυτόχρονα οι τιμές από ΑΠΕ γίνονται όλο και πιο χαμηλές. Δηλαδή στους διαγωνισμούς που κάναμε χθες, γιατί τώρα πια με διαγωνισμούς γίνονται ο προσδιορισμός των τιμών στη ΣΑΠΕ, μιλάμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά έχουν πέσει σε τιμές 60 έως 70 ευρώ, που είναι ουσιαστικά η μέση τιμή παραγωγής που έχουν όλες οι άλλες πηγές ενέργειας. Άρα η ΑΠΕ πλέον δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά ωφέλιμες, είναι και οικονομικά ανταγωνιστικές. Άρα με αφετηρία το 29% που έχουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα φτάσουμε το 57% σε 12 χρόνια.
και θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Παράλληλα, επειδή τώρα επί της ουσίας, αν εξαιρέσουμε την Καβάλα, ξεκινάει και μπαίνει δυναμικά η χώρα στον τομέα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, των επενδύσεων στα ορυκτά κάψιμα, σε αυτές τις εξορίξεις. Υπάρχει κάποια, έτσι, θα λέγαμε ότι δεν συνάβουν οι στόχοι αυτοί οι δύο, ή πρέπει να γίνουν και τα δύο για άλλους λόγους? Νομίζω ότι τα ορυκτά θα είναι μαζί μας μέχρι το 2050 με βάση την κλιματική αλλαγή και τη συμφωνία του Παρισιού, δεν θα εξαφανιστούν. Θα είναι ένα μέρος σημαντικό του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, όπως ξέρετε, στις μεταφορές, στα πλοία, σε ένα μεγάλο μέρος των αυτοκινήτων. Εμείς υπολογίζουμε το 2030 ότι μόλις το 10% των αυτοκινήτων θα είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το 90%. Έχει να κάνει και με την τιμή όμως αυτό, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει και με την τιμή, δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά είναι πραγματικά ακριβά, τουλάχιστον για το μέσο Έλληνα πολίτη. Αυτή τη στιγμή, ναι, υπολογίζουμε με βάση τον ενεργειακό σχεδιασμό ότι η μεγάλη είσοδος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων γίνει μετά το 25. Mm-hmm. Όπου εκτιμούμε ότι το 1 στα 2 αυτοκίνητα την περίοδο 25-30 θα είναι ηλεκτρικό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, αλλά πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία τώρα, διότι η ηλεκτροκίνηση για την Ελλάδα έχει τεράστια σημασία. Πρωτίστως στα νησιά είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα τα νησιά μας να αποτελέσουν το πιλωτικό χώρο που θα εξοβελίζουμε σιγά σιγά τα αυτοκίνητα, τα συμβατικά, της λεωφορεία και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε. Και φυσικά μεγάλη θα είναι η μάχη για να αντικατασταθεί και το πετρέλαιο στη θέρμανση, τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέραμε, και να μπορέσουμε να βρούμε στον τομέα της θέρμανσης και της ψύχσης εναλλακτικές μορφές που να είναι πιο συμβατές με τους στόχους μας. Έχουμε και μια θετική είδηση που έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Τι θα κερδίσουν οι Έλληνες πολίτες από αυτό και συγκεκριμένα οι κάτοικοι της Κρήτης? Οι κάτοικοι της Κρήτης θα αποκτήσουν ασφάλεια εφοδιασμού και το πιο σημαντικό, θα σταματήσουν να παράγουμε ρεύμα στην Κρήτη χρησιμοποιώντας πετρέλαιο και ντίζελ, το οποίο είναι το πιο ρυπογόνο από όλα. Όλοι οι Έλληνες πολίτες θα ωφεληθούν όμως από την απομείωση των οίκων. Τα 20 λογαριασμών σας είναι αυτά που πληρώνουμε για τα νησιά της χώρας, είναι 700 εκατομμύρια το χρόνο. Και η Κρήτη είναι τα 450 από τα 700 εκατομμύρια. Άρα προσβλέπουμε με την διπλή διασύνδεση, όταν ολοκληρωθεί η μικρή διασύνδεση το 20 και η μεγάλη το 22-23, ότι πλέον θα φύγουν τα οίκο από τους λογαριασμούς μας και θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό. Φυσικά και η Κρήτη θα μπορέσει να αναπτύξει τη ΣΑΠΕ περισσότερο, γιατί τώρα δεν μπορεί χωρίς διασύνδεση. Και τα άλλα νησιά θα ωφεληθούν από τις διασυνδέσεις, διότι θα δημιουργείται πλήρης ασφάλεια και μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος. Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα πολύ βαρύ χαρτοφυλάκιο και ένα πολύ δύσκολο τομέα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουν και οι τηλεθεατές του Ιόνια, είναι αυτό με την διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα, η περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή την περίοδο είναι ένα βήμα πιο μπροστά, προχωράει δηλαδή η ΣΔΙΤ. Τα νησιά του Ιωνίου είναι πιο πίσω, με την Κέρκυρα να αντιμετωπίζει πιο σοβαρό πρόβλημα. Γιατί διαπιστώνουμε αυτές τις διαφορές, δηλαδή γιατί κάποιοι δήμοι έχουν κάνει αρκετά βήματα πιο μπροστά, άλλοι είναι πολύ πιο πίσω στη διαχείριση, και αν κάποια στιγμή πιστεύω ότι μπορούμε να εναρμονιστούμε με το πρότυπο το ευρωπαϊκό? Γιατί αν υπάρχει και η πρόβλεψη αυτή, η χιτά που δημιουργούνται είτε οι χιτοί να έχουν μια διάρκεια ζωής, ή αν γίνεται κατά κάποιο τρόπο και μια δουλειά ίσως πιο πρόχειρη σε κάποιες περιπτώσεις? Εντάξει, έχουμε μείνει πολύ πίσω ως χώρα. Αυτό είναι κοινός τόπος και το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν τολμήσαμε νωρίτερα όταν έπρεπε. Τώρα όμως υπάρχουν ορισμένα δεδομένα από τα οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Το ένα δεδομένο είναι ότι εμείς έχουμε ευθυγραμμιστεί πλήρως με τους Ευρωπαϊκή Ένωση στην νομοθεσία και στον τρόπο διαχείρισης, ο οποίος λέει πάρα πολύ απλά πράγματα, ότι το 50% πρέπει να το ανακυκλώνουμε κατά προτίμηση στη δική του, και το άλλο 50% να μπορούμε να το επεξεργαζόμαστε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι συμβατός. Άρα έχουμε, συμβαδίζουμε πλέον νομοθετικά, θεσμικά, και ο σχεδιασμός όλη τη χώρα γίνεται με βάση αυτά τα δεδομένα.
Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Πρέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός που έχει γίνει και έχει πλέον και την έγκριση ότι πετυχαίνει αυτούς τους στόχους να προχωρήσουμε έτσι. Στα νησιά υπάρχουν αρκετά προβλήματα και στο Ιόνιο έχει ενταθεί το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές. Είναι πάρα πολύ έντονο. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει άλοθη στο ότι δεν θα προχωρήσουμε με βάση συντεταγμένο τρόπο και με σχεδιασμό να υλοποιήσουμε προγράμματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος και νομίζω ότι πρέπει να βρεθούν οι λύσεις οι επιβεβλημένες με καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα περισσότερες περιοχές Ελλάδας έχουμε καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και ελπίζουμε ότι και στις περιοχές που δεν έχει προχωρήσει αρκετά η υλοποίηση των έργων, βήμα-βήμα να ξεκινήσουν και εκεί. Πάντως το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαχείριση των απορριμμάτων και έτσι όπως το βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες είναι το θέμα της χωροθέτησης. Βεβαίως. Εκεί είναι το πιο δύσκολο αυτό. Πώς γίνεται να διαχειριστείτε κι εσείς από τη θέση που έχετε αυτό το κομμάτι? Διότι βγαίνει για παράδειγμα μία μελέτη που υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο χώρο, ξεκινούν οι αντιδράσεις. Και πάει λέγοντας έτσι σε κάθε δημοτικό συμβούλιο τα ίδια πράγματα, σε όποια περιοχή και αν γίνεται κάτι τέτοιο. Ισχύει αυτό, αλλά τώρα πια δεν υπάρχει μία, σε κάθε περίπτωση που βρίσκεται ιδανικά μία άρεστη λύση. Είμαι πολύ ενήμερος εγώ για την Κρήτη, για τον τρόπο που το αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα και ξέραμε από την αρχή ότι γίναν όλες οι μελέτες. Βρέθηκαν 12-14 χώροι σε όλη την Κρήτη. Κάποια στιγμή πάρθηκαν σωστά οι αποφάσεις, κατανεμήθηκαν σωστά και τα φορτία και οι επιβαρύνσεις και νομίζω ότι βρέθηκαν οι λύσεις. Θέλει λίγη αποφασιστικότητα και μια καλή διαδικασία μελέτης για να βρεθούν οι άριστοι χώροι. Επαναλαμβάνω όμως τώρα πια, έχει τεράστια σημασία ένα κύκλο στην πηγή, η οποία διαχέεται σε όλους τους χώρους. Αν συνειδητοποιήσουν όλες οι κοινωνίες τοπικές ότι το 50% ανακυκλώνεται στον τόπο που παράγεται, νομίζω ότι πλέον φεύγει ένα μεγάλο βάρος από την ιδέα ότι τελικά ο τελικός τόπος χωροθέτησης είναι και ο απόλυτα κρίσιμος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στα Ιόνια, να περάσουμε στα θετικά. Έχουμε πριν από λίγες ημέρες ουσιαστικά εγκρίθηκε το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, που επί της ουσίας αντικαθιστά το παλιό, αλλά υπάρχει και ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος ο οποίος δομείται και για τον πρωτογενή τομέα και για τον δευτερογενή και για τον τριτογενή. Περιγράφονται, υποδεικνύονται και κάποιες αλλαγές που θα πρέπει ουσιαστικά να ισχύσουν στο μέλλον. Πώς βλέπετε να κυλάει αυτή η διαδικασία και ποιες είναι ενδεχομένως και οι ευθύνες που έχουν από εδώ και στο εξής και οι περιφέρειες και οι δήμοι για να διαχειριστούν αυτό το πλαίσιο? Στον τομέα της χωροταξίας έχουμε κάνει πολλές αλλαγές αυτή τη στιγμή και ουσιαστικά έχουμε το θεσμικό πλαίσιο για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Το περιφερειακά σχέδιο είναι ένα μέρος αυτού του πακέτου. Αυτό που θα ακολουθήσει τα περιφερειακά σχέδια είναι τα τοπικά χωρικά σχέδια των Δήμων. Αυτό είναι απόλυτα καταλυτικό διότι με τα τοπικά χωρικά σχέδια των Δήμων που αντικαθιστούν ουσιαστικά τα παλιά πολεοδομικά και περιλαμβάνουν όλη την περιφέρεια του Δήμου, άρα όλη την Ελλάδα πλέον, θα έχουμε το μόνιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ξέρουμε σε ποιες χρήσεις, σε ποιες περιοχές, πού μπορούμε να αναπτύξουμε την κατοικία, πού τον τουρισμό και ούτω καθεξής. Άρα είναι απόλυτα κρίσιμο το επόμενο βήμα. Μετά τα περιφερειακά να προχωρήσουν οι Δήμοι στα τοπικά χωρικά. Έχει εγκριθεί το προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις γης, που είναι απαραίτητο εργαλείο για να μπορέσουν οι Δήμοι να κάνουν τα τοπικά χωρικά τους. Και ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε, όπως ξέρετε, και τις μεγάλες τομές. Χτηματολόγιο όπου δεν υπάρχει ολοκληρώνεται. Δασικοί χάρτες όπου δεν ολοκληρώνονται με μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε φτάσει στο 49% των δασικών χαρτών επικυρωμένους μέσα σε 1,5 χρόνο, ακολουθούν και οι αιγιαλοί μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα θα έχουμε ένα πλήρες χωροθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι τοπικές κοινωνίες θα αισθάνονται και ασφαλείς, ασφαλεία δικαίου
και κυρίως επιτρέπουν να γίνονται σωστοί σχεδιασμοί σε τοπικό επίπεδο. Να μείνουμε στο διπλαίσιο για να ανοίξουμε μια παρένθεση, διότι στο χωροταξικό, τουλάχιστον για τα Ιόνια, υπάρχουν έτσι συγκεκριμένες κατευθύνσεις και για την ανάπτυξη του τουρισμού, με μια στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό. Και παράλληλα, αναφέρεται και ότι πλέον γίνονται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, που πάντα βεβαίως θα συμβαδίζουν με τεχνικές διαδικασίες που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Στα νησιά η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός και γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό μπορείτε να μας το περιγράψετε λίγο σε βάθος δεκαετίας, πώς μπορούν αυτές οι επιπτώσεις να έρθουν σε μια ισορροπία? Κοιτάξτε, θέλει μια ισορροπία, διότι η ισορροπία μπορεί να την προκαλέσουν διάφορα εργαλεία με τα οποία. Το ένα είναι το ίδιο το χωροταξικό του τουρισμού. Το χωροταξικό του τουρισμού, τα ειδικά χωροταξικά, όπως και για τις ΑΠΕ, όπως για τις υδατοκαλλιέργειες και πολλά άλλα ειδικά χωροταξικά, έχουν τη δυνατότητα να βάλουν κάποιους περιορισμούς προκειμένου να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα από την υπερανάπτυξη ορισμένων κλάδων σε ορισμένες περιοχές. Το δεύτερο εργαλείο το υπόμνησα ήδη, το περιφερειακό σχέδιο. Ένα από τα καλά του, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έχει μια λίγο πιο ισορροπημένη οπτική. Με ρημνά για τον πρωτογενή τομέα στα νησιά. Λέει καλός ο τουρισμός, αλλά πρέπει να τηρήσω και μια μέρημνα για τον πρωτογενή τομέα. Έχει περιβαλλοντικούς περιορισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στο περιβάλλον, ακριβώς επειδή αυτό βοηθάει τον τουρισμό τελικά. Άρα τα εργαλεία υπάρχουν και μπορούμε να απαντήσουμε στα προβλήματα τα ενδυνάμια από μια πολύ ισχυρή επέκταση του τουρισμού πέρα από κάποια όρια, ενεργοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα εργαλεία που έχουμε για να είναι πιο ισορροπημένη η ανάπτυξη και να μην επιβαρύνει περιβαλλοντικά τα νησιά μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που θα είναι και το ίδιο όφελος για τον τουρισμό. Αυτή την χρονική περίοδο, και παρά το γεγονός ότι ο δημόσιος διάλογος για τις εξορύξεις έχει ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια, σίγουρα τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή, διοργανώνονται αυτή την περίοδο ενημερωτικές εκδηλώσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις που διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο περιβάλλον. Επίσης, έχουν γίνει και ενημερώσεις και από τους Δήμους και τις περιφέρειες, όπου έχουν κληθεί να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα επιστήμονες για συγκεκριμένα θέματα, για το αν τελικά μπορούν να υπάρξουν επιπτώσεις και από ποιον τρόπο. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου θα πρέπει πώς να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο θέμα? Πού να κατευθύνει το προβληματισμό τους, εάν εσείς θεωρείτε ότι τουλάχιστον για το θέμα του περιβάλλοντος δεν υπάρχουν ανησυχίες? Θεωρώ ότι είναι συμβατά, εάν γίνονται με σωστό τρόπο. Χρησιμοποιώ πολύ συχνά το παράδειγμα της Καβάλας, που ο τουρισμός αναπτύχθηκε μετά από τους υδρογονάνθρακες και χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα είναι συμβατά. Αν υπάρχουν περιοχές στις οποίες εν δυνάμει υπάρχει σύγκρουση, πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά να αναδειχθούν με ψύχρεμο τρόπο και όχι με φοβικά σύνδρομα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό είπα και με τα παρατηρητήρια και με όλες τις διαδικασίες, μπορούμε όπου θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια σύγκρουση να την αντιμετωπίσουμε. Άρα εμείς ενθαρρύνουμε πολύ να γίνει διάλογος, να γίνει τεκμηριωμένος διάλογος, επιστημονικά τεκμηριωμένος διάλογος, να είναι σίγουρες οι τοπικές κοινωνίες ότι τα πράγματα μπορούν να προχωρήσουν και τα δύο πολύ με τρόπο συμβατό. Και αν εντοπίζονται θέματα που πρέπει να επιληθούν, είμαστε εδώ για να υπάρχει μια λύση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας απαντήσατε σε αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις, αυτή τουλάχιστον την χρονική περίοδο, και μας δεχτήκατε στο γραφείο σας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.